καλημέρα. 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 Υπάρχει και εξέλιξη. Μου επιτρέπετε να κάνω, να πω λίγο κάτι βιωματικό. Δεν το έχω συζητήσει πολύ, τέλος πάντων, αλλά λόγω κληρονομικότητας εγώ έχω μία πολύ σπάνια πάθηση στα μάτια, η οποία λέγεται κερατόκονος. Βέβαια, εάν σε μικρή ηλικία εντοπιστεί, υπάρχουν τρόποι να βοηθηθείς. Ορίστε, είναι το μάτι της Νίκης τώρα αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε την Νίκη. Είναι μία πολύ δύσκολη πάθηση. Τάσο μου, σωστά τα λέω? Εντάξει, είναι πολύ συχνή στην Ελλάδα. Είναι και για μερικούς ανθρώπους είναι. Τι ποσοστό υπάρχει? Ένας στους 20 Έλληνες νομίζουμε με τις μελέτες που έχουμε κάνει εδώ ότι έχουν κερατόκονο. Σε σύγκριση με έναν στους 2.000. Εγώ νόμιζα ότι είναι σπάνια, Τάσο. Δηλαδή το 1 στους 20 μου ακούγεται μεγάλο νούμερο. Λέει σε σύγκριση με τους Αγγλοσάξονες είναι έξω, 20.000. Είναι εξωπραγματικό. Γιατί στην Ελλάδα περισσότερο, βρε Τάσο? Τώρα αλλάζουμε λίγο το θέμα, αλλά δεν το ήξερα ότι στην Ελλάδα. Νομίζω ανέφερες, Φέη, τους βασικούς λόγους. Κληρονομικότητα. Προφανώς πρέπει να έχει να κάνει κάτι με το περιβάλλον μας στην Ελλάδα. Πολύ άμμο στην ατμόσφαιρά μας το χειμώνα με τις νοτιάδες. Μεγάλο αλλεργικό υπόστρωμα. Ενώ στο Πανεπιστήμιο στη Νέα Υόρκη, στις μελέτες που βλέπουμε ότι ένας στους 2.000 Αγγλοσάξονες έχει κερατόκονο, με τις ίδιες μελέτες στην Ελλάδα βλέπουμε έναν στους 20. Είναι τρομακτική διαφορά. Ο Τάσος Χανελόπουλος είναι γιατρός του κόσμου. Δεν είναι στην Ελλάδα, συνέχεια ταξιδεύει. Εγώ θέλω να σου πω ένα ευχαριστώ, γιατί πολλές φορές στη ζωή νομίζουμε ότι κάποια πράγματα είναι αυτονόητο να τα έχουμε. Πραγματικά, εγώ φέτος με κάτι που μου έκανε και μου βρήκε κάποιους φακούς, βλέπω όπως εσείς με αυτούς τους φακούς. Όταν δεν το έχεις και όταν δεν το βλέπεις. Και το λέω τώρα, γιατί τώρα το αντιμετώπισα. Γιατί παλιότερα, ναι, υπήρχαν φακοί μαλακοί. Δεν ήταν φακοί μαλακοί, ήταν γυάλινοι, οι οποίοι μεγάλη ταλαιπωρία. Δεν μπορούσα να δουλέψω, δεν μπορούσα. Πάντα ήθελα κάποιον δίπλα μου, γιατί δεν έβλεπα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να σου πω.